이렇게 하나 볼 때렸어요. 가슴도 들어가서 뭐 수파이 때리게 하는 거죠. 아, 무슨 또 바이 때문에 이렇게 야, 다 빼야 돼. 빅스티 봐. 아, 다 빙고 사야 돼. 빅스티 Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Μάλιστα, πρέπει να τονίσω ότι σε διάστημα τριών μηνών είστε ο τρίτος υπουργός που έρχεται στην περιοχή μας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Άλλωστε, στην περιοχή τελευταία, δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά. Και όσο πιο κοντά τα προσεγγίζει κανείς, τόσο καλύτερα μπορεί να δοθεί λύση. Κατά τη διαδρομή σας από την πόλη ως εδώ, συναντήσατε οικισμούς με μονωμένες κατοικίες, αλλά και τον κάμπο της Μαντινίας. Ένα κάμπο που καλλιεργείται από νέους ανθρώπους και παράγουν πλήθος φρούτα και λαχανικά μοναδικής διατροφικής αξίας και ποιότητας, αλλά και προϊόντα ονομαστικής προέλευσης, όπως το μοσχοφύλλαιο και τα μήλα πιλαφά. Χαρακτηρισμένους δικαίως ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Το κέντρο αυτού του κάμπου επέλεξαν κάποιοι προκειμένου να δημιουργήσουν μονάδα επεξεργασίας λιμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, τυροκομεία κλπ. Για την παραγωγή βιοαερίου και στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια. Θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά ότι κανένας από εμάς δεν είναι κατά της επιχειρηματικότητας. Εδώ όμως έχουμε μία μονάδα που ξεκίνησε να φτιάχνεται έτσι θελικά, χωρίς μάλιστα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού φρόντισαν να έχουν απαλλαγή αυτής από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο σύλλογός μας αγωνίζεται καθημερινά την τελευταία πενταετία και αναδεικνύει πλήθος ελλείψεις περιβαλλοντικές αλλά και πολεοδομικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει 4 φορές αναστολή πάψη οικοδομικών εργασιών από την Πολωνία. Για τα περιβαλλοντικά προσφύγαμε στον τότε Υπουργό ΙΠΕΚΑ με 2 ενστάσεις για την ΑΕΠΟ, αλλά δυστυχώς έπεσαν στο κενό και έχουμε πλέον προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας περιμένοντας την εκδίκασή τους. Φαίνεται όμως ότι τον τελευταίο χρόνο σταθήκαμε τυχεροί. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι πολιτικά πρώτη φορά στο δικό σας πρόσωπο είδαμε ενδιαφέρον για να ελεγχθεί ο φάκελος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, έχουμε τον Απρίλιο τη δική σας αναστολή της ΑΕΠΟ μέχρι να εκδικάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το άδικο όμως κούρασε και το Θεό, όπως λέει ο λαός. Και δυστυχώς για την περιοχή μας, τον Ιούνιο είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρισε όλος ο κάμπος προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Η συγκεκριμένη μονάδα που βρίσκεται στις όχθες του ρέματος θύμιζε νησί σε μια μανιασμένη θάλασσα. Η θέα αυτή τρόμαξε και τον Υπουργό κύριο Μπαλάφα, που βρέθηκε ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και κατόπιν παρεμβάσεώς του και αυτοψία της αποκεντρωμένης διοίκησης προέβη σε ανάκληση της ΑΕΠΟ η αποκεντρωμένη διοίκηση. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η γη υψηλής παραγωγικότητας και πρέπει να προστατευτούν τα ρέματα που υπερχιλίζουν και βρίσκονται σε πλημμυρικό πεδίο, να μην έχουν κτίσματα που θα εμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων, πόσο μάλλον αν αυτά τα κτίσματα φιλοξενούν λίμματα. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να απαγορευτεί παντελώς η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας, που εκτός των άλλων μπορεί να ενθαρρύνει και άλλες και να καταστρέψουν τον κάμπο μας, στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλές αγροτικές επιχειρήσεις δημιουργημένες από νέους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε για την άμεση μέρημνά σας, ώστε να λυθεί οριστικά και να απομακρυνθεί άμεσα αυτή η μονάδα από την περιοχή μας. Όταν πρώτη φορά ήρθε μια αντιπροσωπεία και μου μίλησε και μου είπε για τη συγκεκριμένη μονάδα, η οποία δεν είχε αδειοτηθεί, όπως γνωρίζετε, από το Υπουργείο, είχε αδειοτηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάρχει ένα θέμα πολλές φορές ότι κάποιου είδους επενδύσεις, κάποιου μεγέθους, δεν περνάνε καν από το Υπουργείο. Άρα
εμείς δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να την κρίνουμε, να την αξιολογήσουμε. Όταν μου παρουσιάστηκε το πρόβλημα, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Βλέποντας όμως με τα ίδια μου τα μάτια πριν από λίγο την πραγματικότητα, αυτό το κάτι πλέον επιβεβαιώθηκε μέσα μου. Είναι δηλαδή, και ακούγοντας όσα μου λέτε, και κυρίως όσα ίδια η ζωή επιβεβαίωσε με αυτό που συνέβη την πλημμύρα τον Ιούνιο, είναι οφθαλμοφανές, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι αυτή η μονάδα δεν έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Οι διαδικασίες που υπάρχουν για προσφυγές δεν είναι για να δημιουργούν προβλήματα, σωστά κτλ. Είναι δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνουν αυτούς οι οποίοι διεκδικούν να ζητούν το δίκαιο τους. Άρα η διαδικασία έτσι όπως έχει πάει σωστά πρέπει να περιμένουμε την απόφασή της. Εγώ να είστε βέβαιος ότι θα από μεριάς του Υπουργείου, πεισμένος για την ορθότητα των θέσεών σας, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και θα έχετε όποια υποστήριξη θέλετε για να δικαιωθείτε σε αυτό που ζητάτε. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι κατά των μονάδων βιοαερίου. Και φαντάζομαι ότι δεν είστε κι εσείς. Διότι όταν είναι σε σωστή κλίμακα, σωστό μέγεθος, και αυτή είναι η λογική τους, να είναι στη μικρή κλίμακα έτσι ώστε να συμβάλλουν στην απορρίπανση των υπολοιμάτων της περιοχής και όχι να γίνονται να μαζεύουν από άλλες μακρινότερες περιοχές, γιατί τότε έχουμε άλλου είδους επιβαρύνσεις. Συμβάλλουν. Είναι καλό δηλαδή για το περιβάλλον και είναι κάτι το οποίο έχουμε μείνει πίσω ως χώρα. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ελέγχεις που πηγαίνουμε. Και το βασικό λάθος από ό,τι ξέρω αυτής της μελέτης ήταν, ενώ προβλέπεται από τον νόμο, να υπάρχει και μια εναλλακτική τοποθέτηση για το πού θα χωροθετηθεί, εδώ δεν υπήρχε. Ήταν αυτό που μας έδωσε και την δυνατότητα και εμάς ως Υπουργείο να αναστείλουμε την λειτουργία της και την περαιτέρω ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μονάδας. Υπάρχουν, από ό,τι βλέπουμε από την εμπειρία μας, αρμοδιότητες οι οποίες επικαλύπτονται. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα, γιατί σε πάρα πολλά ζητήματα το βλέπουμε να έχουμε διαφορετική προσέγγιση με την αποκεντρωμένη διοίκηση και την κεντρικά την διοίκηση και τα Υπουργεία. Όπως είναι ένα ζήτημα, τι τελικά πρέπει να επιτρέπεται στη γη υψηλής παραγωγικότητας. Διότι αυτές οι μονάδες θεωρητικά δεν απαγορεύονται. Να λοιπόν τώρα όμως που η ίδια η ζωή μας δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα υπάρχει ανάγκη να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει χαρακτηριστεί αυτή η γη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως υψηλής παραγωγικότητας. Και νομίζω ότι μόνο αν κάποιος δεν ξέρει τα στοιχειώδη δεν μπορεί να καταλάβει, διότι δεν είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια, είναι χιλιάδες χρόνια που εδώ πέρα οι άνθρωποι που ζούσαν έτσι προγονεί μας. Επιστρέψτε μου και το μας, γιατί έχω και μια καταγωγή από την Αρκαδία. Λοιπόν, που ασχολιόντουσαν με τη γη και τα προϊόντα της. Άρα λοιπόν, να είστε βέβαιοι ότι θα με βρείτε μαζί σας σε αυτή την προσπάθεια. Και ας αφήστε τους άλλους να λένε ότι είμαστε κατά της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να ορίζουν πού μπορεί να κάνει τι, τι επιτρέπεται και να διασκυλάσουν και την επιχειρηματικότητα και τη δουλειά των άλλων. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλιώς εξυπηρετούμε μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα και αυτό δεν είναι πάρα πολύ κακό.